Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 18 Φεβρουαρίου 1883, Παρασκευή, ημέρα των ψυχών. Ήταν τουρκοκρατούμενη τότε η Κρήτη και μαχόταν για ελευθεριά. Ο πατέρας του, ο καπετάν Μιχάλης, πρώτα αυτός τον μίησε στην αγάπη και στο δέος του αγώνα και της ελευθερίας. Στις σφαγές του 1889 τον πήρε από το χέρι κατά το ξημέρωμα της πρώτης αιματοβαμμένης νύχτας, τον πήγε στην πλατεία με τα λιοντάρια και τον έβαλε να προσκυνήσει τα παγωμένα πόδια των παλικαριών, των κρεμασμένων από τους Τούρκους, τον θεόρατο πλάτανο. Εκείνη η εικόνα και η εμπειρία δεν έφυγαν ποτέ, ούτε από την σκέψη, ούτε από την καρδιά του. Τα μετουσίωσε σε πνοή ελευθερίας, εθνικής και ατομικής, και σε συνείδηση περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Ο Νίκος Καζαντζάκης πήρε με άριστα το πτυχίο του από την νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το Δεκέμβριο του 1906. Τότε γράφει και το πρώτο του θεατρικό. Δεν ξέρω γιατί άναψε μια μέρα το αίμα μου και έγραψα ένα φλογερό ερωτικό δράμα, όλο μελαγχολία και πάθος. Το έλεγα «Ξημερώνει». Θαρούσα μαθές πως έφερνα στον κόσμο ηθικότερη ηθική και πιο μεγάλη ελευθερία. Καινούριο φως. Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, που ήταν ο Ελανοδίκης, σοβαρός, καλοξουρισμένος, με αψηλό κολάρο, βρήκε πως από όλα που είχαν υποβληθεί, αυτό ήταν το καλύτερο. Μα τρόμαξε και καυτηρίασε τις τολμηρές φράσεις του και τον αχαλήνοτο ερωτισμό. «Δίνουμε στον ποιητή», είπε, «το δάφνινο στεφάνι, μα αποπέμπομεν αυτόν εκ του σεμνού τούτου τεμένους». Ήμουν εκεί, στην επίσημη αίθουσα του Πανεπιστημίου, αμούστακος, αξεύγαλτος φοιτητάκος και άκουγα. Κοκκίνησα ως τα αυτιά, σηκώθηκα, άφηκα επάνω στο τραπέζι του Ελανοδίκη το δάφνινο στεφάνι και φύγα. Το 1907 με 8 έκανε στο Παρίσι μεταπτυχιακές σπουδές στη λογοτεχνία και στη φιλοσοφία με καθηγητή τον Ερίκο Μπερξόν, ο οποίος τον επηρέασε βαθύτατα στην διαμόρφωση της δικής του φιλοσοφίας. Στο Παρίσι έγραψε το 1908 και νωρίς το 1909 την πραγματεία ο Φρεδερίκος Νίτσε εν τη φιλοσοφία του δικαίου και της πολιτείας ως ενέσιμο επί ηφηγεσία διατριβή. Ο πρώτος του γάμος με τη Γαλάτια Αλεξίου, έρωτας των νεανικών του χρόνων, ήταν ατυχής και κατέληξε σε διάσταση και διαζύγιο. Την ευτυχία και τις γόνιμες συνθήκες συγγραφής και μεγαλείου βρήκε ο Καζαντζάκης στη δεύτερη σύζυγό του, Ελένη. «Στην Ελένη χρωστώ όλη την καθημερινή ευτυχία της ζωής μου. Χωρίς αυτή θα είχα πεθάνει τώρα και πολλά χρόνια. Συντρόφισσα γενναία, αφοσιωμένη, περήφανη, έτοιμη για κάθε πράξη που θέλει αγάπη». Ο Καζαντζάκης ταξίδεψε πολύ μέσα στην Ελλάδα, την υπηρωτική και την ισιωτική, για να γνωρίσει τη συνείδηση της γης και της φυλής μας, όπως λέγει ο ίδιος, να δει από κοντά τους ανθρώπους της και τους τόπους της, να βυθιστεί στην ιστορία, στην παράδοση, στον μύθο της. Τα ταξίδια τον ευχαριστούσαν και έτρεφαν την ψυχή του. Ταξίδεψε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και σε τόπους της Μέσης Ανατολής, και έφτασε μέχρι τη Σιβηρία, την Ιαπωνία και την Κίνα. Με την Κύπρο συνδέθηκε πολύ και τάχθηκε σταθερά υπέρ των αγώνων της για ελευθερία. Ο Νίκος Καζαντζάκης ασχολήθηκε με όλα τα είδη του λόγου. Έγραψε ποίηση όπως η Οδύσσια και οι Τερτσίνες, μυθιστορήματα όπως «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται», «Δίος και πολιτεία» του Αλέξη Ζορμπά, «Ο καπετάν Μιχάλης», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Ο φτωχούλης του Θεού», «Οι αδελφοφάδες», «Αναφορά στον Γκρέκο», «Ο βραχόκηπος», «Τον Ταράμπα», «Μέκας Αλέξανδρος», «Στα παλάτια της Κνωσού». Θεατρικά έργα, τραγωδίες όπως «Προμηθέας Πυρφόρος», «Προμηθέας Δεσμότης», «Προμηθέας Λιόμενος», «Κούρος», «Οδυσσέας», «Μέλισσα», «Χριστός», «Ιουλιανός ο Παραβάτης», «Νικηφόρος Φωκάς», «Κωνσταντίνος ο Παλαιολόγος», «Καποδίστριας», «Χριστόφορος Κολόμβος», «Σόδομα και Γόμορα», «Βούδας». Φιλοσοφία όπως η Ασκητική και το Συμπόσιον. Ακόμη έκανε πολλές μεταφράσεις όπως η Θεία Κωμωδία του Δάντη
και διασκέβασε μεγάλο αριθμό παιδικών βιβλίων. Τα ταξιδιωτικά του έργα αναφέρονται στην Ιταλία, Αίγυπτο, Σινά, Παλαιστίνη, Κύπρο, Πελοπόννησο, Ισπανία, Αγγλία, Ρωσία, Ιαπωνία, Κίνα. Βασικός άξονας των βιβλίων του είναι η εσωτερική ελευθερία και η αξιοπρέπεια του ανθρώπου, η κοινωνική δικαιοσύνη, η τόλμη, όπως εκφράζεται στον φιλοσοφικό του όρο, η κριτική ματιά. Να κοιτάζεις άφοβα τον φόβο. Να ζεις την ζωή των θνητών και να συμπεριφέρεσαι σαν να είσαι αθάνατος. Να αγωνίζεσαι για την καταξίωση της ψυχής. Μιας ψυχής διαρκώς πεινασμένης και ανικανοποίητης, που κατατροπώνει και κατατρώει την σάρκα και οδηγεί σε πνευματική υπέρβαση και λύτρωση. Η ζωή του, λέει ο ίδιος, ήταν ένας κακοτράχαλος ανήφορος που τον ανέβαινε η σαρανταπληγιασμένη ψυχή του για να φτάσει τον σκοτεινό, τον μυστηριώδη όγκο του Θεού και να ενωθεί μαζί του. Στις διάφορες περιόδους της ζωής του, εκτός από το Ηράκλειο, έζησε στην Αθήνα, στην Αίγινα, σε διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις και κατέληξε στην Αντίμπ της Νότιας Γαλλίας, αρχαία ελληνική αποικία με το όνομα Αντίπολης. Η ομοιότητά της με την Κρήτη τον κράτησε εκεί στα τελευταία χρόνια της ζωής του, σε ένα μικρό σπιτάκι που το αποκαλούσε Κουκούλι. Τον καιρό της γερμανικής κατοχής έμενε στην Αίγινα, όπου δοκίμασε την πείνα και τις άλλες κακουχίες της κατοχής. Συνελήφθη μάλιστα μαζί με την Ελένη από την Γεστάπο και προπυλακίστηκαν βάναυσα. Τότε η Ελένη μάζευε αγριόχορτα από την αυλή τους και από τα χωράφια και έπαιρνε καμιά φορά και λίγο φαγητό από το συσίτιο των φυλακισμένων για να φτιάξει ένα πιάτο φαγητό για τον άνθρωπό της. Αργότερα, σε ένα νοσοκομείο οι γιατροί, έκπληκτοι και περίεργοι για τις διαφαινόμενες παλαιές σωματικές κακουχίες του, ρώτησαν την Ελένη αν ο σύζυγός της είχε διατελέσει κρατούμενος σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Μυθιστορήματα του Νίκου Καζαντζάκη έγιναν πολυβραβευμένες κινηματογραφικές ταινίες, όπως ο τελευταίος πειρασμός που σκηνοθέτησε ο Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος προτάθηκε για αυτό το έργο για Όσκαρ σκηνοθεσίας του 1988. Η ταινία προκάλεσε έντονες ενστάσεις και βίαιες αντιδράσεις από παραχριστιανικές οργανώσεις, ακόμη και πριν από την εμφάνισή της στους κινηματογράφους, καθώς και οργανωμένους εφόδους στις αίθουσες όπου προβαλόταν. Ο Μάρτιν Σκορσέζε δήλωσε πως κάνοντας αυτή την ταινία, ένιωθε σαν να προσευχόταν. Κινηματογραφική ταινία έγινε και το έργο του «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται» από τον Ζιλ Ντασάν. Η πρεμιέρα της ταινίας έγινε στις Κάνες τον Απρίλιο του 1957 και σε αυτήν παρέστησαν ο Νίκος και η Ελένη Καζαντζάκη μαζί με τον Ζιλ Ντασάν και τη Μελίνα Μερκούρη. Και φυσικά, ο Βίος και η Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά που σκηνοθέτησε ο Μιχάλης Κακογιάννης με τίτλο «Zorba the Greek», με πρωταγωνιστές τον Άντονι Κουίν, τον Άλαν Μπέιτς, τη Λίλα Κέντροβα και την Ειρήνη Παπά, και το οποίο το 1964 χάρισε στην Ελλάδα 3 Όσκαρ. Το Βατικανό το 1954 ανέγραψε το μυθιστόρημά του «Ο τελευταίος πειρασμός» στον κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων. Ο Καζαντζάκης αντέδρασε με τηλεγράφημα προς το Βατικανό, χρησιμοποιώντας μια φράση του Τερτιλιανού. «Στο δικαστήριό σου, κύριε, κάνω έθεση». Για την ακέραιη παρουσία του και την θαραλέα πένα του, καταπολεμήθηκε και από την πολιτεία και από την εκκλησία. Η πολιτεία με τις επεμβάσεις της ματέωσε την σίγουρη απονομή σε αυτόν του βραβείου Νόμπελ. Στη δεκαετία του 1950, η Εκκλησία της Ελλάδας άρχισε διαδικασία αφορισμού του, αλλά δεν προχώρησε στην πράξη. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Αμερικής, χωρίς να το έχει καν διαβάσει, καταδίκασε το βιβλίο του ο Καπετάν Μιχάλης. Και το 1983 η ίδια Εκκλησία εξετύπωσε διδακτικό βιβλίο με αποσπάσματα από τον Καπετάν Μιχάλη για να μαθαίνουν τα Ελληνόπουλα της Αμερικής καλά ελληνικά και να φρονηματίζονται πατριωτικά και εθνικά. Το 1968 ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας δήλωσε ότι τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη τώρα κοσμούν την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Σε αυτόν τον κακοτράχαλο ανήφορο της σαρανταπληγιασμένης ψυχής του, που με τόσες πίκρες ποτίστηκε από θεούς και από ανθρώπους, είχε μία μόνο παρηγοριά ο Νίκος Καζαντζάκης. Την τρυφερή συντροφιά της Ελένης, της γενναίας συναθλητίνας του, που τον τύλιγε μέσα στην αστήρευτη αγάπη και φροντίδα της. Συμπολεμίστρια, πιστή φίλη, άγρυπνη φροντίστρια για τα πάντα, ακούραστη γραμματέας του πολυαγαπημένου της Νίκου, ώστε εκείνος χωρίς έγνοιες, απερίσπαστος, να δημιουργεί. Η Ελένη, μια εξαιρετική συγγραφέας και η ίδια,
Αυτοβούλος αφιέρωσε το ταλέντο της στο βωμό της αγάπης της για τον Νίκο. Θα γράψει στο βιογραφικό βιβλίο της Νίκος Καζαντζάκης ο Ασυμβίβαστος, που ο ίδιος της άφησε υποθήκη να συγγράψει μετά τον θάνατό του. Και εκείνος, στη δική του μυθιστορηματική αυτοβιογραφία αναφορά στον Γκρέκο, εξομολογείται στον Δομήνικο Θεοτοκόπουλο ως στρατηγό, γενάρχη, συμπατριώτη του. «Είχαμε καλή γυναίκα. Εσένα την έλεγαν Χερόνυμα, εμένα Ελένη. Τι τύχη ήτανε τούτη, παππού μου. Πόσες φορές, κοιτάζοντάς της, δεν είπαμε και οι δυο από μέσα μας. Βλογημένη να είναι η ώρα που γεννηθήκαμε». Η Ελένη δαχτυλογράφησε στη μικρή της φορητή γραφομηχανή 7 φορές την Οδύσσεια του Νίκου Καζαντζάκη με τους 33.333 στίχους. Αλλά το μεγαλύτερο έργο της Ελένης Καζαντζάκη, ως ακούραστης φροντίστριας του έργου του συζύγου της, ήταν η ίδρυση ενός εκδοτικού οίκου για να εκδίδει αποκλειστικά τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη. Ο Νίκος Καζαντζάκης, κατά το ταξίδι της επιστροφής του από την Ιαπωνία και την Κίνα, εισήχθη στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Φράιμπουργκ της Γερμανίας, όπου πέθανε στις 26 Οκτωβρίου 1957, στις 10 και 20 το βράδυ. Στο πολυπλάνητο ταξίδι... Νεκρός μεταφέρθηκε στην Αθήνα και μετά στην Κρήτη. Τάφηκε στην Τάπια Μαρτινέγκο, πάνω στα βενετσιάνικα τείχη του Ηρακλείου. Με πολέμησαν και γης και θάλασσα και αγέρα. Στον τάφο του, που είναι σήμερα παγκόσμιο πνευματικό προσκύνημα, έχει τοποθετηθεί το επιτύμβιο που εκείνος έγραψε και ζήτησε να χαραχθεί. «Δεν φοβούμαι τίποτα. Δεν ελπίζω τίποτα. Είμαι ελεύθερος». Το όνειρο της Ελένης ήταν ένας εκδοτικός οίκος, ο οποίος θα εξέδιδε αποκλειστικά τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη, αλλά εξίσου σημαντικό, όλα τα έργα του, ακόμη και τα λιγότερο δημοφιλή, σε καλέσθητες εκδόσεις επιστημονικών προδιαγραφών που να φτάνουν παντού, σε όλη την Ελλάδα. Το όνειρο αυτό έγινε σταδιακά πραγματικότητα, αρχίζοντας από το 1964 με τον εκδοτικό οίκο που ίδρυσε η Ελένη Καζαντζάκη, με τις πρώτες εκδόσεις των δημοφιλέστερων μυθιστορημάτων του Νίκου της και του οποίου έδωσε ψυχή και εκδοτική υπόσταση ο πολυαγαπημένος θετός της Υιός, Πάτροκλος Σταύρου. Σήμερα, 50 χρόνια μετά, μισό αιώνα στη διακονία του έργου του μεγάλου συγγραφέα, οι εκδόσεις Καζαντζάκη είναι ο πρότυπος εκδοτικός οίκος που ονειρεύτηκε η Ελένη του. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εκπομπή του Νόστου που μιλά για την επιστροφή στις ρίζες μας εδώ στο Buenos Aires, στην Αργεντινή, στην ελληνική πολιτιστική οργάνωση Νόστος, με την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματείας του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας. Κάνουμε αυτή την εκπομπή κάθε Κυριακή στο κανάλι μας, στο TV Mundo Digital, που προβάλλεται σε όλη τη Λατινική Αμερική. Και έχουμε αυτό το χώρο στον οποίο μιλάμε για την Ελλάδα, για την ιστορία της, για τον πολιτισμό της και για όλα τα άτομα που με έναν ή άλλο τρόπο δίνουν τη μάχη τους για να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία, τον πολιτισμό και πάνω απ' όλα την λογοτεχνία, όπως αυτή την περίπτωση που θα έχουμε μαζί μας μια πολύ ιδιαίτερη καλεσμένη, την αγαπημένη μας Νίκη Σταύρου. Πολλοί από εσάς τη γνωρίζετε τη Νίκη γιατί έχει έρθει στην Αργεντινή, τουλάχιστον σε 2 φορές τις οποίες παρουσιαστήκαμε για τον Καζαντζάκη, βέβαια, που είναι ο κοινός μας και αγαπημένος μας λογοτέχνης. Τον παρουσιάσαμε κάποτε στην Εθνική Βιβλιοθήκη του Buenos Aires, στο Μουσείο Μάλβα, και τον παρουσιάσαμε μάλιστα και στην Εθνική Βιβλιοθήκη πάλι του Buenos Aires της Αργεντινής σε ένα ειδικό αφιέρωμα που έκανε η κυρία Σταύρου. Θα σας την παρουσιάσω και θα σας πω πως η κυρία Σταύρου έχει σπουδάσει φιλοσοφία και πολιτιστικές επιστήμες και κατέχει μάστερ στην αγγλική λογοτεχνία. Είναι assistant professor λογοτεχνίας στο κολέγιο Webster στην Αθήνα και είναι η πνευματική δικαιούχος των έργων του Νίκου Καζαντζάκη παγκοσμίως και έχει διατελέσει εκδότρια
των έργων του μεγάλου κριτικού συγγραφέα από το 2011 μέχρι το 2022. Για να δούμε τι θυμόσαστε τη Νίκη. Καλώς όρισες Νίκη Σταύρου στην εκπομπή μας. Γεια σου. Καλησπέρα από Buenos Aires. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Έστω λίγο κοντά στο Buenos Aires. Νιώθω τον αέρα σας. Και το τάγκο. Πορτένιο, το αέρα πορτένιο και το τάγκο μας και τη μουσική μας και την αγάπη μας. Γιατί εγώ θα σου μιλήσω στον ενικό, Νίκη μου, ξέρεις ότι σε εκτιμώ πολύ, σε αγαπώ πολύ. Και εγώ σε αγαπώ, Χριστίνα μου. Και ξέρω τον αγώνα σου τόσα χρόνια για να... Έχεις βάλει στον ώμο σου, στις πλάτες σου, αυτό το μεγάλο το όνομα του Καζαντζάκη και με τόση αξιοπρέπεια και με τόση αγάπη τον κουβαλάς σε όλες τις χώρες του κόσμου, σε όποια εκδήλωση γίνεται, σε όποια διάλεξη μπορείς να παραβρεθείς και έχεις τόσα χρόνια δουλέψει με το έργο του σε γραπτό κείμενο στις εκδόσεις Καζαντζάκη, δεν είναι έτσι? Πόσα χρόνια έχεις εκδώσει? Πάνω από 12 χρόνια. Και τώρα η αποστολή, τώρα που η αποστολή είναι να μεταφραστεί το έργο του Νίκου Καζαντζάκη σε όλες τις γλώσσες, σε όλες τις διαλέκτους ακόμα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αποστολή μας, η οποία είναι οποιοσδήποτε άνθρωπος στον κόσμο να μπορεί να βρει τα έργα του ή στη γλώσσα του ή στη διάλεκτό του, σε κάθε γωνιά της γης. Ο Καζαντζάκης έχει γράψει πάρα πολλά βιβλία. Δεν είναι μόνο τα 4-5 βιβλία τα οποία γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος. Έχει γράψει για τα πάντα. Έχει γράψει ερωτικά, ρομαντικά, φιλοσοφικά, ποίηση και έχει καταπιαστεί με όλα τα θέματα που αφορούν τον άνθρωπο. Και αυτά τα έργα θα ήθελα κάποια στιγμή όσο ζω να τα δω να κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις γλώσσες και διαλέκτους της γης μας. Αυτό θα είναι υπέροχο, γιατί νομίζω ότι αξίζει το έργο του Καζαντζάκη που είναι τόσο καταπληκτικό, τόσο μεγάλο. Αξίζει να διαβαστεί από όλα τα άτομα στον κόσμο και από τους νέους να διαβάσουν τι γράφει αυτός ο άνθρωπος με αυτό το πνεύμα, με αυτό το φως στη γραφή του. Δεν είναι έτσι? Μας ενώνει ο Καζαντζάκης, μας ενώνει πάρα πολύ. Αλλά θα ήθελα να ξέρω τι συμβολίζει για σένα ο Καζαντζάκης. Αν μπορούσες να πεις δύο λόγια για τον Καζαντζάκη, τι θα έλεγες γι' αυτόν? Πιο όμορφη ερώτηση. Ο λόγος του Καζαντζάκη είναι οπωσδήποτε η γέφυρα πολιτισμού. Με αυτή τη γέφυρα που ενώνει την Ελλάδα με όλες τις χώρες του κόσμου και την περνάει ο Ζορμπάς, την περνάει ο Καπετάν Μιχάλης, την περνάει ο Μινόταυρος και βασικά περνάει όλο το φως το ελληνικό όπως το βλέπουμε, αυτό το ελληνικό φως που ξαφνικά μας ηρεμεί, μας θυμίζει ποιοι είμαστε πάνω στα καταγάλανα νερά. Αυτό καταφέρνει ο Νίκος Καζαντζάκης και το περνάει σε όλους τους πολιτισμούς μέσα από το λόγο του. Λοιπόν, ο Νίκος Καζαντζάκης ήταν πρώτα απ' όλα ένας πολύ καλός άνθρωπος. Η Ελένη Καζαντζάκη είχε πει ότι δεν ντράπηκα ποτέ για μία του πράξη. Ήταν η ζωή μαζί του σαν ένα ποτήρι καθαρό νερό. Και αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους, αγαπούσε πολύ τα ζώα, βοηθούσε τα πάντα, όλα τα πλάσματα, ακόμα και τα λουλούδια. Και η Ελένη έλεγε, ερχότανε ο Καζαντζάκης το μεσημέρι στο σπίτι και έφερνε μαζί του τόσες ιστορίες από τους ανθρώπους, μιλούσε με τους πάντες, γινόταν φίλος μαζί τους και ήξερε τα πάντα για τους πάντες. Και έλεγε η Ελένη, μα εγώ πήρα τους ίδιους δρόμους, μίλησα με τους ίδιους ανθρώπους και ήρθα σπίτι με άδεια χέρια. Εσύ πώς γέμισες ιστορίες όλο το σπίτι μας? Ήταν ένας άνθρωπος που όλη του η ζωή ήταν ένα φως. Και αυτό το φως το έκανε λέξεις
και το διαβάζουμε τώρα, τόσα χρόνια μετά. Και είναι σαν να το έγραψε τώρα. Μάλιστα. Και γεμίζει φως στην ψυχή μας όταν το διαβάζουμε. Καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα μετά που διαβάζουμε τον Καζαντζάκη. Ξέρεις, εμένα προσωπικά κάτι που μου συμβαίνει με το θέμα, με το Θεό στον Καζαντζάκη, παραδείγματος χάρη, που ο Καζαντζάκης λέει δεν μπορώ να πιστέψω σε ένα Θεό του πόνου, της κακίας, της τιμωρίας. Πιστεύει σε ένα Θεό που αγαπάει όλα τα πλάσματα, δηλαδή αυτή η διαφορά, ξέρεις, πολλές φορές μας μαθαίνουν, άμα κάνεις αυτό, ο Θεός θα σου κάνει αυτό, θα σου κάνει το άλλο. Πώς μπορεί ένας Θεός τόσο μεγάλος να είναι κακός? Και αυτό το βλέπεις στον Καζαντζάκη, δεν το βλέπεις αλλού. Ακριβώς. Ο Καζαντζάκης λέει ότι δεν είναι μία συνδιάλεξη μεταξύ ζητιάνου και Θεού, δώσε μου αυτό, ή εμπόρου. Δώσε μου να σου δώσω. Συμπορευόμαστε με τον Θεό. Πηγαίνουμε δίπλα-δίπλα, χέρι-χέρι. Ανεβαίνουμε τον ίδιο ανήφορο. Θα σε σώσω και θα με σώσεις. Και όπως μιλάνε μαζί ο άνθρωπος με τον Θεό, αυτή είναι η απόλυτη αγάπη. Είναι το απόλυτο, η απόλυτη αδερφοσύνη με τον Θεό. Πολλοί τον κατηγόρησαν γι' αυτό. Αλλά φαντάσου, λέει, εγώ και ο Θεός μου είμαστε μαζί καβάλα, είναι ο στρατηγός μου και είμαστε κάτω από το ηλιοπύρι, μέσα στη βροχή και περπατάμε μαζί και σώζουμε τον κόσμο. Ναι, σωστά. Ο μόνο αυτός που έχει διαβάσει τον Καζαντζάκη μπορεί να καταλάβει το μεγαλείο του έργου του, του λόγου του, της ψυχής του. Γι' αυτό και εμείς, ξέρεις, όλοι προσπαθούμε να φτάσουν τα βιβλία του παντού, να τον διαβάσουν και αυτοί που δεν τον γνωρίζουν. Είμαστε, νομίζω, τόσα χρόνια και με τις εκδόσεις και με την εταιρεία φίλων του Νίκου Καζαντζάκη, που έχει κάνει και αυτή πάρα πολύ μεγάλο έργο, με τον κοινό μας φίλο, τον κύριο Γιώργο Στασινάκη, που τον αγαπάμε τόσο πολύ. Η φωνή του Καζαντζάκη έχει φτάσει παντού, νομίζω. Παντού. Έχει φτάσει παντού. Έχουν γίνει γέφυρες παντού, πολιτιστικές γέφυρες. Και κάθε φορά που παίρνουμε στα χέρια μας ένα από τα βιβλία του, εκτός του ότι ο λόγος του είναι τόσο εμψυχωτικός, ο κόσμος τώρα περνάει μια φοβερή κρίση. Φοβερή κρίση, ανθρωπιστική κρίση. Βλέπουμε εκεί πέρα όλη την ανθρωπιά του κόσμου, όλη την ανθρωπιά της ανθρώπινης ψυχής. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μας είχαν ρωτήσει ένας θεολόγος μας, τι είναι αυτό που αν περπατάς τη νύχτα σε ένα σκοτεινό δρόμο, τι είναι αυτό που αν το δεις θα σε γεμίσει τρόμο? Και είναι ένας άνθρωπος. Αν δεις δηλαδή έναν άνθρωπο μέσα στο σκοτάδι, θα σε γεμίσει τρόμο αυτό. Κανονικά θα έπρεπε να αγκαλιαστείτε, να αγαπηθείτε, να αισθάνεσαι ασφάλεια που βλέπεις έναν άλλον άνθρωπο να περπατάει στο σκοτάδι μαζί σου. Αλλά όχι. Καζαντζάκης αυτό προσπαθεί να μας πει. Πρέπει να όλοι μας να ενωθούμε. Μία πανανθρώπινη προσπάθεια, μία πανανθρώπινη ψυχή για να σώσουμε τον κόσμο. Όλοι Βέβαια. Να συμπορευτούμε. Βέβαια, σωστά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το έργο του και εσύ το έχεις καταγράψει σε υπέροχες εκδόσεις τόσα χρόνια. Εγώ το είχα μερικές εκδόσεις δικές σου και διάβαζα και λέω τι υπέροχο έργο. Ποιος είναι αυτός που κάνει τώρα τις εκδόσεις του Καζαντζάκη, Νίκη μου? Είναι ο Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος των εκδόσεων Διόπτρα και αυτός τώρα θα εκδίδει στα ελληνικά τα έργα του Καζαντζάκη. Είναι δηλαδή ο εκδότης του Νίκου Καζαντζάκη, όπως ήμουνα εγώ από το 2011 και μετά. Ναι. Είναι ένας εξαιρετικός εκδότης, ένας πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος έχει σηκώσει τα έργα του Νίκου Καζαντζάκη στα χέρια του και θα τα πάρει στον 21ο αιώνα. Κάνει εξαιρετική δουλειά και μπορεί να φτάσει η διανομή των έργων του σε όλη την Ελλάδα, αλλά και όλο παντού στον κόσμο, όπου υπάρχει Έλληνας ή όπου υπάρχει άνθρωπος που διαβάζει ελληνικά. Ξέρεις ότι υπάρχουν πολλά άτομα που μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα για να διαβάσουν τα έργα των μεγάλων λογοτεχνών μας.
Μέσα σε αυτούς και ο Καζαντζάκης. Ξέρεις ότι εδώ, όταν ρωτάμε, εμείς που κάνουμε μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ρωτάμε ποιος είναι ο αγαπημένος σου συγγραφέας, θα σου πούνε Καβάφη, θα σου πούνε Ελίτη, θα σου πούνε σίγουρα Καζαντζάκη. Θεωρώ ότι είναι από τους πρώτους και αγαπημένους από όλο τον κόσμο και είναι πάρα πολλά άτομα που μαθαίνουν τη γλώσσα μόνο και μόνο για να μπορέσουν να διαβάσουν στη μητρική γλώσσα αυτά τα κείμενα, για να μην χάνεται κάτι στη μετάφραση, που πολλές φορές, ιδιαίτερως η γλώσσα του Καζαντζάκη που είναι κριτική κιόλας, να μεταφραστεί 100% με όλο το βάθος της έννοιας. Ακριβώς, ακριβώς. Και το έχω δει αυτό και ιδίως στο Buenos Aires το έχω συναντήσει. Και πραγματικά με παρηγορεί, με χαροποιεί, με κάνει και υποκλίνομαι σε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε αυτές τις πολιτιστικές γέφυρες, τις γέφυρες της λογοτεχνίας και του πολιτισμού μας. Τις κρατάνε ζωντανές. Και φαντάσου, ξέρεις, μερικές φορές έχουν και μία μικρή προφορά που λίγο προδίδει από που προέρχονται και θες να πεις, συγγνώμη, από πού είστε? Και ξαφνικά λες, Θεέ μου, έμαθε ελληνικά για να διαβάσει Καζαντζάκη. Ναι. Είναι τόσο υπέροχο, τόσο υπέροχο. Και η γλώσσα του Καζαντζάκη είναι τόσο δυνατή. Είναι, πρώτα απ' όλα, είναι κυβωτός της ελληνικής γλώσσας. Ο Καζαντζάκης πήγαινε από το νοτιότερο στο βορειότερο σύνορο της Ελλάδας και κατέγραφε όλες τις ελληνικές λέξεις που υπήρχαν στα χωριά, στις πόλεις, στις κομοπόλεις. Μία γλώσσα πεθαίνει, μία λέξη πεθαίνει, όταν πεθαίνει και ο τελευταίος που την μιλούσε. Ναι, σωστά. Εκτός αν υπάρχει ένας Καζαντζάκης που με το μικρό του σημειωματάριο την καταγράψει και μας την βάλει στα έργα του και να την διαβάσουμε 100 χρόνια μετά. Ναι, παραδείγματος χάρη, όταν διαβάζεις την Οδύσσια του Καζαντζάκη, μαθαίνεις τόσες νέες λέξεις, που λες αυτό, πώς υπάρχει, και λέξεις καινούριες που έχει φτιάξει και ο ίδιος. Δηλαδή, παίρνει ένα κομμάτι από τη μία, άλλο κομματάκι από την άλλη και δημιουργεί μια νέα λέξη. Και κάνει υπέροχες λέξεις, όπως, ας πούμε, ταυροκοιτάζω, κοιτάζω σαν ταύρος. Μάλιστα. Είναι, ναι, φαντάσου, για έναν που δεν γνωρίζει τη γλώσσα μας, τι δύσκολο που είναι για έναν μεταφραστή να μπορέσει να εκφράσει αυτό, που για μας είναι, θα έλεγα, φυσιολογικό με κάποιο τρόπο, ας πούμε, μπορούμε να το καταλάβουμε. Αλλά τι δυσκολία που υπάρχει. Ναι, σωστά. Ελένη μου, και πώς φτάσανε τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Καζαντζάκη στα χέρια σου? Να σου πω, Χριστίνα μου, η Ελένη Καζαντζάκη γνώρισε τον πατέρα μου και τη μητέρα μου αρκετά χρόνια πριν γεννηθώ εγώ. Ήτανε φίλοι. Τότε ήταν δικτατορία, δεν μπορούσε να έρθει στην Ελλάδα και πήγε στην Κύπρο, όπου ο πατέρας μου ήταν υφυπουργός παρά το πρόεδρο, με πρόεδρο τον Εθνάρχη Μακάριο. Ο Μακάριος του είπε να πάει στο αεροδρόμιο να παραλάβει την Ελένη Καζαντζάκη. Ο Μακάριος, ένας ιερέας βασικά, ένας αρχιεπίσκοπος, είχε διαβάσει Καζαντζάκη και τον είχε βρει απόλυτα ένθεο. Και σύμφωνα με την Εκκλησία, με όλα όσα πίστευε ο ίδιος ο Μακάριος. Και ήταν μεγάλος θαυμαστής του, του Καζαντζάκη. Οπότε λέει στον πατέρα μου, πήγαινε πάρε την, και λέει, ο πατέρας μου, μα έχω ακούσει και τον Καζαντζάκη. Οπότε πήγε ο πατέρας μου στο αεροδρόμιο, πήρε την Ελένη. Μέχρι να έρθουν από τη Λάρνακα στη Λευκοσία, είχαν γίνει οικογένεια. Οπότε, κάποια στιγμή μετά, το 1972, πήρε η μητέρα μου, η Μέρη, την Ελένη στο τηλέφωνο. Η Ελένη Καζαντζάκη διέμενε τότε στη Γενέβη και της λέει απελπισμένη, «Ωχ, Ελένη μου, είμαι έγκυος. Θα το χάσω και αυτό το παιδί», γιατί είχε χάσει 4 παιδιά πριν από μένα. Και λέει η Ελένη, «Δεν θα το χάσεις αυτό το παιδί. Θα πάρεις το αεροπλάνο σήμερα και θα έρθεις στη Γενέβη και θα έρθεις και θα σε φροντίσω εγώ. Και θα πάμε σε ένα εξαιρετικό επιστήμονα εδώ, στη Γενέβη, που είναι Έλληνα στις Γενέβης. Και ο κύριος Κουβακλής. Και
πήρε η μητέρα μου το αεροπλάνο πραγματικά και πήγε στο διαμέρισμα της Ελένης, η οποία τη φρόντισε για 9 μήνες. Της πήγε δίσκο στο κρεβάτι. Δεν κουνήθηκε η μαμά μου, την πήγανε μόνο στο γιατρό και την έφερνε πίσω. Η Ελένη ήταν σαν μητέρα της, σαν φροντίστρια, ό,τι έκανε και για τον Νίκο Καζαντζάκη. Και μετά από 9 μήνες γεννήθηκα εγώ. Οπότε μπορείς να πεις ότι μου έσωσε τη ζωή. Και η Ελένη, σε αυτό είναι το διαμέρισμα που γεννήθηκα βασικά, στα πράγματα του Νίκου, στα βιβλία του, μέχρι και το πανοφόρι του ήταν κρεμασμένο στην ντουλάπα από την Ελένη, ήταν σαν να ζούσε εκεί ο Νίκος Καζαντζάκης. Και βέβαια μιλούσανε όλοι στο σπίτι, σαν ο Καζαντζάκης να ήταν πάντα ζωντανός. Και ήταν ζωντανός. Ποτέ δεν πέθανε ο Καζαντζάκης. Ήταν σαν να ζούσε ανάμεσά μας. Και βέβαια, μετά από λίγο καιρό, η Ελένη Καζαντζάκη μου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Μου αγόρασε ένα σπίτι στην Κερίνια, στο 5 μιλί, που ήταν δυστυχώς το σημείο απόβασης των τουρκικών στρατευμάτων το 1974, ένα φρικτό καλοκαίρι, και τότε ήμασταν εκεί και κάναμε διακοπές. Ναι. Ο πατέρας μου δεν ήξερε ότι θα γινόταν πραξικόπημα, ότι θα γινόταν εισβολή των Τούρκων, και ξαφνικά ήταν το πρωί της απόβασης των Τούρκων, με κρατούσε στην αγκαλιά της η Ελένη, κοίταξε από το μπαλκόνι και είδε τα τουρκικά αεροπλάνα να έρχονται. Τραβήρα, και τότε η Ελένη μας άρπαξε εμένα, τη μητέρα μου, κατεβήκαμε κάτω, πήρε το ελβετικό της διαβατήριο και το κρατούσε μπροστά και φώναζε στα γαλλικά «Nous sommes Suisses, nous sommes Suisses», «Είμαστε Ελβετοί». Και έτσι δεν μας σκοτώσανε, μας κατάφερε σαν ανθρώπινη ασπίδα μπροστά, μας πήγε σιγά-σιγά στα βρετανικά ελικόπτερα. Εκεί στα ελικόπτερα προσπάθησαν να με βάλουν μέσα η μητέρα μου με την Ελένη, και ήταν μια Βρετανίδα κυρία, δημοσιογράφος μάλιστα, και άρχισε να φωνάζει «Αυτή είναι Κύπροι, αυτή είναι Κύπροι». Αλλά κατάφερε και με άρπαξε η Ελένη και με πέταξε στα πόδια του πιλότου. Ο πιλότος σταμάτησε λίγο, ήμουν μικρή, ήμουν 18 μηνών, σταμάτησε και προλάβαν και πηδήξανε μέσα στο ελικόπτερο η Ελένη και η μητέρα μου, και έτσι σωθήκαμε. Πήγαμε στις βρετανικές βάσεις και έτσι μας έσωσε, με έσωσε δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά. Τι απίθανη ιστορία, τι τραγικές στιγμές και τι τυχερή που ήσουν, που την είχες κοντά σου και σε δύο κριτικές στιγμές της ζωής σου, δηλαδή δύο κρίσιμες στιγμές της ζωής σου. Ακριβώς. Και είναι και νουνά σου, είναι και νουνά σου, σε έχει βαφτίσει. Ακριβώς. Δηλαδή είναι πνευματική. Ακριβώς, με βάφτισε Νίκη για τον Νίκο Καζαντζάκη, και από τότε ήμασταν αχώριστοι. Η οικογένειά μας έγιναν συνοδοιπόροι στα πάντα. Μάλιστα τα πρώτα βιβλία που τα εξέδωσε με τον πατέρα μου, ως φιλόλογος ο πατέρας μου, γιατί φιλοσοφική πήγε, φιλολογία σπούδασε, όλα τα έσοδα τα αφιέρωσε στα παιδιά της προσφυγιάς της Κύπρου, η Ελένη. Μπράβο, και το πρώτο τυπογραφείο που εξέδιδε τα βιβλία του Νίκου Καζαντζάκη ήταν του Ζαβαλή στην Κύπρο, πάνω στην πράσινη γραμμή, που ο βόρειος τείχος του ήταν γεμάτος τρύπες από σφαίρες τουρκικές. Τραγικό. Οπότε, συνεχίσαμε μαζί στο καζαντζακικό πνεύμα, θέλεις να πω. Ναι, 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 εντελώς. Στην αρχή ο μπαμπάς σου είχε αναλάβει όλη την έκδοση. Ακριβώς. Και το 2011 έπαθε ένα βαρύ εγκεφαλικό που τον άφησε παράλυτο και τον διαδέχθηκα εγώ. Έκανα ό,τι μπορούσα για τις εκδόσεις. Είχα δύο μεγάλα έργα βασικά, το ένα στην Ελλάδα, τα έργα του Καζαντζάκη να εκδίδονται. Οπότε έκανα συνεργασία με εφημερίδες, ώστε να γίνει φτηνό βιβλίο, να πάει παντού, να το διαβάσουν όλοι. Και όλα τα βιβλία του Καζαντζάκη δόθηκαν τρεις φορές εφημερίδες. Και ήταν μαζί με το κάθε Κυριακή, ώστε ήταν το δωρεάν ένθετο. Και μπορούσαν να διαβάσουν όλοι τα έργα του Καζαντζάκη.
και το 2014 όταν πέθανε, τα πήρα επίσημα εγώ πια. Οπότε το δεύτερο έργο ήταν τα ξένα βιβλία, δηλαδή οι ξένες μεταφράσεις του έργου του Καζαντζάκη που κυκλοφορήσουν παντού σε όλο τον κόσμο. Αυτό προσπαθώ τώρα. Εκεί έχω επικεντρώσει τις δυνάμεις μου. Και βέβαια να είναι στο θέατρο, στον κινηματογράφο. Περιμένουμε δύο μεγάλες ταινίες, τον Καπετάν Μιχάλη και τον Χριστό ξανασταυρώνεται στην Ελλάδα τώρα τους επόμενους μήνες. Και βέβαια το 2023 γιορτάζουμε τα 140 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Καζαντζάκη. Να πανηγυρίσουμε αυτά. Σίγουρα. Και να σε ρωτήσω, ο Καζαντζάκης είχε μεγάλη αγάπη στα ζώα, στη φύση, στο περιβάλλον. Το βλέπουμε πάρα πολύ στα έργα του. Και εσύ είσαι ένα άτομο που αγαπάς πάρα πολύ. Εκεί ακούσαμε κανένα που γάβγιζε κάποιο από τα δικά σου. Τώρα τα δικά μου δεν ξέρουμε. Αλλά και οι δύο αγαπάς. Και εσύ, και εσύ τώρα ξεκίνησες μια νέα εμπειρία, θα έλεγα, που σε κάνει να ψάχνεις να βρεις αυτόν τον άνθρωπο, τον ωραίο, για τον οποίο μιλάει ο Καζαντζάκης, που αγαπάει τα πάντα που έχει γύρω του. Και έχεις γύρει και εσύ τη ματιά σου, παρόλο ότι το κάνεις εδώ και καιρό, αλλά τώρα το κάνεις παρέα με τον Καζαντζάκη. Τι είναι αυτό που έχεις παρουσιάσει στο θέατρο, Νίκη, τώρα τελευταία? Ναι, είναι οι αδερφάδες του Νίκου Καζαντζάκη. Έκανα μια διασκευή όλου του βιβλίου, όπου το απήγγυλα, μια δραματοποιημένη αφήγηση σε ένα υπέροχο θέατρο, το Θέατρο Βρετάνια. Γέμισε το θέατρο αυτό. Υπήρχαν τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη και του Γιώργου Καγιαλίκου, διάμεσα με την απαγγελία και πιάνο. Ήταν η μέτσο σοπράνο, μεσόφωνος Λίλιαν Τσατσαρόνι, και η Δήμητρα Κακάκη στο πιάνο. Και βασικά όλο αυτό το διοργανώσαμε με την Καζαντζάκια Κιβωτό. Η Καζαντζάκια Κιβωτό είναι ένας πολιτιστικός φορέας, αν θέλεις, φορέας πολιτισμού, που έχει όλες τις αξίες του έργου και της ψυχής και της ηθικής του Νίκου Καζαντζάκη, και όλα τα έσοδα από όλες τις διοργανώσεις που κάνει πάνε στα εγκαταλελειμμένα, τα κακοποιημένα, τα πεινασμένα, τα αδέσποτα ζωάκια που είναι παντού γύρω μας. Ο Νίκος και η Ελένη περπατούσαν έξω στο δρόμο και όλα τα αυτιά τους, τα μάτια τους ήταν πάντα ανοιχτά, μήπως κάποιο πλάσμα χρειάζεται τη βοήθειά τους. Και σταματούσαν και τη δίνανε. Σώζανε γατάκια, τους δίνανε με μπιμπερό, τα φροντίζανε. Και μια φορά είχαν χάσει το πουπούλι τους, που ήταν η γατούλα τους, και είχε βγει ο Νίκος με την Ελένη κλαίγοντας όλη τη νύχτα και το ψάχνανε στους δρόμους της Αντίμπ. Και όταν πια δεν την βρήκανε, ο Καζαντζάκης ήταν έτσι και έλεγε «Θεέ μου, τι να κάνει τώρα το γατάκι μου». Ήτανε ένας άνθρωπος τόσο καλός και ήξερε ότι η καλοσύνη του Θεού και του ανθρώπου πρέπει να εκτείνεται σε όλα τα πλάσματά του. Μάλιστα. Η Ελένη, όταν ήμουν μικρή, με έπαιρνε από το χέρι, πολύ μικρή εγώ, 4 χρονών, και βγαίναμε βόλτα στη Βούλα, που ήταν τότε το πατρικό μου, και πηγαίναμε σε εκείνες τις αλέες με τις τεράστιες μαργαρίτες, ψηλές μαργαρίτες. Εγώ ήμουν κοντούλα, ήμουν 4 χρονών, οπότε ήταν ψηλές οι μαργαρίτες. Και πηγαίναμε και συναντούσαμε αγέλες από άγρια σκυλιά και κρέμονταν τσαμπιά τα τσιμπούρια από τα αυτιά τους και τα μάτια τους. Δεν έβλεπε τα μάτια τους. Και η Ελένη καθόταν υπομονετικά και τους έβγαζε τα τσιμπούρια και τα τάιζε και τα χάιδευε. Και λέγανε η γιαγιά μου, η Αγγελική τότε, θα την δαγκώσουνε τη Νίκη, θα την δαγκώσουνε. Μα είναι πιο ψηλά τα σκυλιά από τη Νίκη. Δεν με δάγκωσε ποτέ κανένα. Μάλιστα. Και να σε ρωτήσω, αυτό είναι κάτι που έχει να κάνει με αυτή την αγάπη σε ό,τι είναι γύρω μας, σε όλη αυτή την ύπαρξη που υπάρχει στα ζωντανά, στα πουλιά, στα σκυλιά, στα γατιά, όλα αυτά που ζουν την ίδια εποχή που ζούμε και εμείς, τον ίδιο κόσμο που ζούμε και εμείς, και πολλοί
τα μεγαλώνουν όταν είναι κουταβάκια και όταν φτάνουν σε ορισμένη ηλικία τα πετάνε στους δρόμους. Εγώ έχω δει ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα μεγάλο κίνημα για τα σκυλάκια αυτά, ιδιαίτερα στα σκυλιά και τα γατιά. Τα γατιά κάπως τους δίνουν φαγητό και τους βάλουν να πιούν νεράκι, αλλά τα δέσποτα τα σκυλιά, αυτά που τα βλέπουμε ακόμα σήμερα να τριγυρνάνε στους δρόμους, υπάρχει κάποιο κίνημα τώρα τελευταία? Νομίζω έχει αλλάξει κάπως η κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές φιλοζωικές οργανώσεις που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Είναι τόσα... κάποιος χαίρεται όταν βλέπει πόσοι άνθρωποι πραγματικά σώζουν, απεγκλωβίζουν από τρύπες, από πηγάδια, από φρεάτια. Πού να τους πω όλους? Μπορεί να μπει κάποιος στο Facebook και το ελληνικό Facebook και να τους δει και να τους θαυμάσει πραγματικά. Και ο κάθε ένας μας κάνει ό,τι μπορεί για έστω μία ψυχούλα. Αν σώσαμε μία ψυχούλα σήμερα, σώσαμε όλο τον κόσμο. Και έχουμε σώσει πάρα πολλά σκυλάκια και πολλά γατάκια. Τα έχουμε δει αποσκελετωμένα να περπατάνε στην άκρη του δρόμου, μέσα στο λιοπύρι, περιμένοντας να πεθάνουν από τη δίψα και από την πείνα. Και τα σώζουμε τελευταία στιγμή και τους δίνουμε νεράκι και βέβαια τα αγκαλιάζουμε και τους βρίσκουμε σπίτι. Οπότε, ό,τι βρεθεί στο δρόμο μας, είμαστε μία κυβωτός διάσωσης και αγάπης. Τι ωραία. Και όλες αυτές οι εκδηλώσεις που κάνετε τώρα, παραδείγματος χάρη αυτό το θέατρο που κάνατε, τους αδερφοφάδες του Καζαντζάκη, που διάβασα ότι ήταν πάρα πολύ πετυχημένο, γεμάτο κόσμο, με μια είσοδο πάρα πολύ φτηνή. Το εισιτήριο ήταν σχεδόν... 4 ευρώ. Πολύ... Ήταν 2 κέρματα. Ήταν πριν γίνει χαρτί, που είναι 5 ευρώ. Ήταν 2 κέρματα, όπως αυτό που δίνουμε από την ψυχή μας. Το βολό μας, που λέμε. Μάλιστα. Και αυτά τα χρήματα τα χρησιμοποιείτε για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η Καζαντζάκια κυβωτό. Δεν είναι... Ακριβώς. Βέβαια, εμείς από δικά μας έξοδα βάζουμε 20-πλάσια περισσότερο. Φαντάζομαι. Παίρνουμε κονσέρβες, παίρνουμε ξηρά τροφή και ο κτηνίατρος. Τα κτηνιατρικά έξοδα είναι πάρα πολλά. Τόσα που υποφέρουν, τόσα πληγωμένα, τόσα εγκαταλελειμμένα, όταν πια τα πιάνουμε στα χέρια μας. Αν σωθούνε, είναι χάρη των κτηνιάτρων. Και βέβαια, στηρώνουμε όπου βρούμε ζωάκια. Είναι τόσο σημαντική η στήρωση, αλλιώς θα γεμίσει ο κόσμος πλασματάκια που υποφέρουν. Είναι τα καημένα δέσποτα και κακοποιημένα τα περισσότερα. Διάβαζα ότι στην Ελλάδα ξεκίνησε μια κυβερνητική, έτσι, ας πούμε, πρωτοβουλία που θα προσπαθήσουν, μάλλον έχει γίνει μια γενική γραμματεία με την οποία θα προστατεύουν όλα αυτά τα ζωντανά, δεν είναι έτσι? Και ο νόμος, ναι, και ο νόμος πια είναι πάρα πολύ σαφής και έπρεπε να γίνει, και μπράβο που έγινε, που ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, ο οποίος βάζει πρόστιμα στους κακοποιητές. Αν κάνεις κακό σε ζώο, είναι ένα πολύ ακριβό πρόστιμο. Αν τα βάλεις στα μπαλκόνια που γαβγίζουν και τα καημένα καίγονται χωρίς νερό, χωρίς φαγητό για μέρες και πηγαίνουν διακοπές και τα αφήνουν. Τα αφήνουν 10 μέρες να πεθάνουν μόνα τους στο μπαλκόνι, χωρίς λίγο νεράκια, στους 45 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν, αυτά πια τιμωρούνται από τον νόμο. Μπράβο, μπράβο. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί ήταν ανάγκη να συμβεί. Ναι. Και τι ωραία που ο Καζαντζάκης, χωρίς να το ξέρει, συμβάλλει και σε αυτό το έργο σου. Μπράβο, Νίκη. Ό,τι μπορούμε στην αγκαλιά μας. Και τι σκοπεύεις να κάνεις στο μέλλον? Δηλαδή, θα κάνετε άλλες παρουσιάσεις? Τι είδος εκδηλώσεις λέτε να γίνει? Ό,τι εκδήλωση μπορούμε να κάνουμε, πρώτα απ' όλα όπου μας καλούν πηγαίνουμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε από διασκευές των έργων του Νίκου Καζαντζάκη, αν είναι μουσικολογοτεχνική παράσταση που λέμε, ακόμα και σε μετάφραση, παντού πηγαίνουμε και παντού παίρνουμε την κυβωτό μαζί μας. Τι υπέροχα. Τι υπέροχα. Την κυβωτό και τον Καζαντζάκη. Και τους δύο από το χέρι. Τι υπέροχα. Πάρα πολύ ωραία, Νίκη μου. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το έργο. Εσύ τόσα χρόνια μας έχεις δείξει την αγάπη σου
προς τη λογοτεχνία και την αγάπη σου προς όλα αυτά τα ζωντανά που τα ενώνεις, σε όλη αυτή την αγάπη που έχεις λάβει και εσύ από αυτή την οικογένεια, που θα ήταν, θα έλεγα, και η δεύτερη οικογένειά σου, δεν είναι έτσι, η οικογένεια της Ελένης Καζαντζάκη, και έχεις μεγαλώσει με όλο αυτό το, με όλη αυτή την, τον ήχο, με όλη αυτή την, ναι, και την κουλτούρα. Φωνής της Ελένης, όπως της διάβαζε τα βιβλία του, για να του πει αν της αρέσουν. Ήταν τόσο σεμνός ο Νίκος Καζαντζάκης και της τα διάβαζε όλα. Οπότε είχε καθίσει και μου τα είχε διαβάσει όλα. Και έχω μία μέσα στο μυαλό μου μνήμη ζωντανή από το ηχόχρωμα της φωνής της. Οπότε αυτό προσπαθώ και εγώ να μεταδώσω. Όπως το είχα ακούσει τότε, προσπαθώ και εγώ να το βγάλω το κάθε έργο στους ανθρώπους που θα το ακούνε. Ναι, βέβαια, γιατί ξέρεις πολύ καλά πώς το διάβαζε. Η Ελένη διάβαζε στον Καζαντζάκη ή ο Καζαντζάκης στην Ελένη. Ελένη. Η Ελένη δαχτυλογραφούσε τα πάντα. Δαχτυλογραφούσε τα πάντα, ναι. Πάρα πολλά πράγματα. Σε κάτι μικρές, παλιές, δύσκολες μηχανές που θέλανε συνέχεια αλλαγή στο μελάνι. Και πολλές φορές έβαζε νερό και δεν είχαν μελάνι στην κατοχή. Δεν είναι όπως σήμερα που απλά τα δακτυλογραφούμε. Ήταν μια μικρή φορητή γραφομηχανή και σε αυτή τη μηχανή δακτυλογράφησε 7 φορές ολόκληρες την Οδύσσια του Νίκου Καζαντζάκη, που είναι από 33.333 στίχους. Αυτό εντάξει, είναι και μεγάλη αγάπη της προς τον Καζαντζάκη για να κάνει τέτοια τεράστια δουλειά η γυναίκα. Πάρα πολύ. Και οι δύο πολύ αγαπημένοι μας, και έχει γράψει και η Ελένη ένα βιβλίο. Κάτσε, κάπου το έχω. Περίμενε. Αυτό. Δεν είναι αυτό μάλιστα έχει πάρει και βραβείο Ακαδημίας Αθηνών. Είναι η πιο έγκαιρη και έγκυρη πηγή της ζωής και του έργου του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι ο ασυμβίβαστος. Ο ασυμβίβαστος. Αυτός που δεν δεχότανε τίποτα. Έκανε η ζωή του τίποτα. Δεν συμβαζότανε με αυτά τα άσχημα πράγματα που έβλεπε. Που ήταν η κραυγή ελευθερίας για όλους. Βέβαια. Ένα μήνυμα που είναι τόσο επίκαιρο. Και να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που μου ξέφυγε και δεν σε ρώτησα πριν. Γιατί διάλεξες τους αδελφοφάδες σαν πρώτη παρουσίαση της Σκίβωτο? Πολύ καλή ερώτηση. Είναι τόσο έγκαιρο αυτό το, τόσο επίκαιρο, συγγνώμη, αυτό το έργο. Είναι ένα έργο που αντανακλά τόσο καλά τις αδικίες και τον παγκόσμιο τρόμο που βιώνουμε αυτές τις μέρες. Με όλα αυτά τα διεθνή πράγματα που συμβαίνουν. Δεν θέλω να πω συγκεκριμένα, αλλά είναι η μάχη μεταξύ δύο αδερφών, που μάχονται, σκοτώνονται μεταξύ τους και στο τέλος δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι ο Κάιν και ποιος είναι ο Άβελ. Τώρα έχει επιτεθεί μια μεγάλη δύναμη, μια υπερδύναμη, σε μια χώρα η οποία παλεύει για την ελευθερία της, παλεύει για τη ζωή των πολιτών της. Και όλο αυτό το δράμα, όλη αυτή ο τρόμος του πολέμου, μέσα στο έργο αυτό του Νίκου Καζαντζάκη, αποτυπώνεται απόλυτα. Όταν μιλούσα, όταν το έλεγα, το αφηγούμενο στο κοινό, έβλεπες από κάτω, έκλαιγαν. Είχαν συνταραχθεί. Είναι τόσο επίκαιρο αυτό το έργο. Τόσο επίκαιρο. Είναι ένα σκοτεινό, πολεμικό έργο. Είναι για τον ελληνικό εμφύλιο. Μάλιστα. Μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο, με το 44 και μετά, δεν είναι έτσι? Ακριβώς. Ναι. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό που συμβαίνει τώρα. Δεν είναι εμφύλιος, είναι μια επίθεση, μια εισβολή, αλλά τα μηνύματα είναι ακριβώς τα ίδια. Είναι η φρίκη και ο τρόμος του πολέμου. Μάλιστα. Αποτυπώνεται τόσο καλά, τόσο βαθιά σε αυτό το βιβλίο του Νίκου Καζαντζάκη, αδελφοφάδες.
Και ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο του Καζαντζάκη? Είναι «Τα παλάτια της Γνωσού», το πρώτο που διαβάζει η Ελένη. Και βέβαια είναι και η αναφορά στον Γκρέκο. Είναι ένα βιβλίο που όταν θέλει κάποιος να γνωρίσει τον Καζαντζάκη, είναι όλος ο Καζαντζάκης εκεί μέσα. Σωστά. Και εσύ δεν τον γνώρισες τον Καζαντζάκη, βέβαια τον γνώρισες μέσα από την ουνά σου και τη δεύτερη μαμά σου, θα έλεγα, γιατί εφόσον έμεινε τους 9 μήνες μαζί με τη μητέρα σου να σε περιμένει, εφόσον σου έδωσε ξανά ζωή στην Κερίνια, τότε με την εισβολή των Τούρκων, είναι μητέρα σου, δεν είναι γιαγιά σου, είναι μητέρα σου σίγουρα. Έτσι σίγουρα είναι. Έτσι το νιώθω. Δεν γνώρισα κανέναν άλλον άνθρωπο τόσο βαθιά όσο γνώρισα την Ελένη. Και βασικά μεγάλωσα με το πνεύμα του Καζαντζάκη. Μπορώ να πω ότι υπάρχει το πνευματικό DNA, είναι με αυτό μεγάλωσα μέσα μου. Βέβαια, το έχεις κληρονομήσει, το έχεις φέρει και από τον μπαμπά σου που τόσα χρόνια, τον πατέρα σου, τον κύριο Πάτροκλο Σταύρου, που τόσα χρόνια και αυτός αγάπησε σαν μάνα την κυρία Ελένη, ήδη τον είχε υιοθετήσει. Σίγουρα να μείνουν σε ασφαλή χέρια όλα τα έργα του Καζαντζάκη κιόλας. Εσύ έχεις μεγαλώσει με όλη αυτή την ιστορία, την κουβαλάς μαζί σου τόσα χρόνια. Έχεις την ευθύνη τόσα χρόνια να μην κάνεις λάθη, να το πας σωστά. Σε έχει κουράσει αυτό το βάρος, Νίκη? Έχω να κοιμηθώ πολλά χρόνια. Είναι ένα τεράστιο βάρος, μια τεράστια ευθύνη. Είναι καθημερινή χαρά βέβαια, αλλά το μυαλό σκέφτεται συνέχεια. Δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό ξεκούρασης. Λες, Θεέ μου, λες, θα το έκανα σωστά αυτό, ή απάντησα γρήγορα, ή πω, έπρεπε να το δώσω εκεί αντί εκεί. Λες, να τα κάνουν σωστά. Είναι μια μεγάλη, μεγάλη ευθύνη. Είναι το βάρος του κόσμου στους ώμους, που λέει ο Καζαντζάκης. Γιατί ο Καζαντζάκης είναι ένας άτλας. Ο Καζαντζάκης κρατάει τον κόσμο πάνω στους ώμους του. Και λέει, ξέρεις, όπως έλεγε ο ίδιος ο Καζαντζάκης για τους ασκητές του Άγιου Όρους, ότι όσο έχουν ψηλά τα χέρια τους και προσεύχονται, κρατάνε τον κόσμο ψηλά για να μην πέσει. Σωστά. Και ο Καζαντζάκης αυτή τη στιγμή κρατάει την Ελλάδα, το φως, τον πολιτισμό, όλες τις αλήθειες. Και οπότε εγώ αυτή τη στιγμή είμαι μια πάρα πάρα πολύ ταπεινή παρουσία. Προσπαθώ όσο πιο μπορώ να ανοίγω δρόμους, να είμαι εκεί στη γέφυρα και να φωνάζω «περάστε, περάστε, περάστε». Και Νίκη μου, κι αν εσύ μπορούσες για μια στιγμή, και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή, μια τελευταία ερώτηση. Εάν εσύ μπορούσες, σαν τον Καζαντζάκη στην αναφορά στο Γκρέκο, που μιλάει ο έγγονας στον παππού και του λέει «παππού, δώσ' μου μια εντολή πιο κριτική», ξέρω εγώ. Αν εσύ είχες αυτή την ευκαιρία να βρεθείς μπροστά στον Καζαντζάκη για 10 δευτερόλεπτα, τι θα ήταν αυτό που θα του ζητούσες, θα του έλεγες? Τόσα χρόνια τον έχεις δίπλα σου, μαζί σου. Σαν να είναι δικός σου άνθρωπος, τι θα του έλεγες? Πρώτα απ' όλα θα του έλεγα ότι είμαι μαζί σου όσο ανεβαίνεις στον ανήφορο και κουβαλάς όλους τους ανθρώπους μαζί σου. Είμαι κι εγώ κάπου από κάτω και ανεβαίνω μαζί. Και θα ήθελα να τον ευχαριστήσω για την τόση αγάπη που έχει δείξει στον άνθρωπο και που τον έχει σπρώξει να ανέβει όλο και πιο ψηλά. Να μπορέσει να φτάσει τον Θεό για να δει το πρόσωπό του. Θα ήθελα τόσο πολύ να του πω ότι σε αυτά τα χνάρια που μας έχει βάλει στο πάτωμα και που εμείς σιγά σιγά ανεβαίνουμε, πόσο φως μας έχει φωτίσει. Θα ήθελα να του δώσω όλη μου την αγάπη και όλη μου την ευγνωμοσύνη για το φως που έχω αυτή τη στιγμή στη ψυχή μου και πιο πολύ που με έκανε άνθρωπο
που δεν φοβάμαι τίποτα, που μου λέει δες τον φόβο κατάματα και ο φόβος το φοβηθεί θα φύγει. Για αυτή τη λέξη μόνο θα ήθελα να του δώσω την ψυχή μου. Γιατί υπήρχαν τόσες φορές που φοβήθηκα και το είπα αυτό και ξαφνικά ο φόβος έφυγε. Το καλύτερο δώρο στους ανθρώπους είναι να του βγάλεις το φόβο. Και αυτό μου έκανε εμένα ο Καζαντζάκης. Μόνο αγάπη, όχι φόβος. Τέλεια. Πολύ ωραία, Νίκη μου, πολύ ωραία. Και εμείς όλοι θα σε βοηθήσουμε να πάρουμε αυτό τον ανήφορο που έχει ξεκινήσει ο Καζαντζάκης και όλοι μας να μπορέσουμε να φτάσουμε στο τέρμα, σε αυτό το Γολγοθά, δηλαδή, ώσπου να βρούμε και εμείς το φως, δεν είναι έτσι, σε αυτή τη σύνθεση που μιλάει ο Καζαντζάκης. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι πολύ δυνατή γυναίκα, πολύ σίγουρη. Εσύ επιτελείς μέγα έργο. Χριστίνα μου, και συγχαρητήρια από την ψυχή μου. Σε παρακολουθούμε όλοι και αισθάνομαι περήφανη που υπάρχεις, που είμαι φίλη σου. Ήθελα να σου εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που είσαι φίλη μου και γιατί σε θαυμάζω πάρα πολύ. Είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά παίρνει τον ελληνικό πολιτισμό και τον πας σε όλη τη Λατινική Αμερική και συνεχίζεις αυτό το έργο. Είσαι ένας άνθρωπος που όλοι αγαπούμε. Κάθε φορά που σε μιλώ παίρνω δύναμη. Θα σου έλεγα κάτι που θα λέγει και ο Καζαντζάκης, χρέος μας είναι. Εμείς, από εμάς εξαρτάται. Ό,τι ο άνθρωπος λέει πρέπει να βάλει αυτή τη φωνή, τη δυνατή, την κραυγή, να μας ακούσουν όλοι. Αυτό κάνουμε. Και εσύ κάνεις το ίδιο και εγώ κάνω το ίδιο σε αυτή την άκρη του κόσμου. Είμαστε πολύ περήφανοι της καταγωγής μας, πολύ περήφανοι της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, της γλώσσας μας, της λογοτεχνίας μας, του κάθε λογοτέχνη μας, που ο καθένας έχει κάτι να πει και πολύ ξεχωριστή αγάπη για αυτόν τον μεγάλο, τον κριτικό που είναι μέσα στην καρδιά μας και που υπηρετούμε όλοι με κάποιο τρόπο, με όλη μας την καρδιά. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκη μου. Ξέρεις ότι σε αγαπάμε, σε περιμένουμε στην Αργεντινή, στο Buenos Aires. Το ταγκό σε περιμένει. Έρχομαι. Και όλοι μας ξέρεις ότι σε αγαπάμε πολύ και θυμόμαστε με μεγάλη αγάπη την παρουσία σου εδώ και τις διαλέξεις σου για τον Καζαντζάκη, για τον αγαπημένο μας Καζαντζάκη, και σου ευχόμαστε ό,τι το καλύτερο για αυτή τη νέα πρωτοβουλία, για την Καζαντζάκια Κιβωτό, να βγουν όλα όπως τα περιμένεις και το έργο που κάνεις είναι πάρα πολύ μεγάλο. Συγχαρητήρια, Νίκη μου. Συγχαρητήρια και σε σένα. Γεια σου και τα ξαναλέμε εμείς. Να είσαι πάντα καλά. Γεια σας από Ελλάδα. Γεια από Buenos Aires, Νίκη. Να είσαι καλά, πάντα καλά. Γεια σου. Γεια σας.